Γεια σας παιδιά, πάμε να μάθουμε ιστορία της Τρίτης Δημοτικού. Είμαστε στο κεφάλαιο της Αργοναυτικής Εκστρατείας και θα μάθουμε για αυτήν. Η Αργό, αφού διέσχισε το Αιγαίο και το στενό του Ελίσποντου, έφτασε στις Συμπληγάδες Πέτρες. Αυτές ήταν δύο πελώριοι βράχοι που ανοιγόκλυναν και τσάκιζαν τα καράβια που περνούσαν. Οι αργοναύτες, ακολουθώντας τη συμβουλή του Φινέα, πριν μπουν στο στενό πέρασμα, άφησαν ένα περιστέρι να περάσει. Το περιστέρι πέρασε και μόνο η ουρά του πιάστηκε λίγο στην άκρη από τους βράχους. Τότε οι αργοναύτες χτύπησαν γρήγορα τα κουπιά τους και με τη βοήθεια της σύρας πέρασε και η Αργό, που μόνο στην πρίμνη της χτύπησε λιγάκι. Από τότε οι βράχοι αυτοί έμειναν ακίνητοι για πάντα. Ταξιδεύοντας ανατολικά, η Αργό έφτασε στην Κολχίδα. Εκεί ο Ιάσονας παρουσιάστηκε στον βασιλιά Αιίτη και του ζήτησε το χρυσό μάλο Δέρας. Εκείνος του είπε ότι θα του το έδινε αν κατάφερνε να κάνει κάποιους άθλους δύσκολους. Να δέσει δηλαδή δύο τάβρους με χάλκινα πόδια και πύρινη ανάσα, να οργώσει με αυτούς ένα χωράφι, να σπείρει δόντια δράκου και να σκοτώσει τους οπλισμένους γίγαντες που θα ξεπίτρωναν από τη γη. Ο Ιάσονας δέχτηκε και με τη βοήθεια της κόρης του Αίτη, της Μίδιας, που ήταν ξακουσμένη μάγισσα, έδεσε τους άγριους σταύρους, όργωσε και έσπηρε δόντια δράκου. Αμέσως πετάχτηκαν από τη γη γίγαντες οπλισμένοι και τον περικύκλωσαν. Ο Ιάσονας έριξε αμέσως ανάμεσά τους μια μεγάλη πέτρα, όπως τον είχε συμβουλέψει η Μίδια. Οι γίγαντες τότε άρχισαν να χτυπιούνται μεταξύ τους, ώσπου σκοτώθηκαν όλοι. Μετά από αυτό το κατόρθωμα του Ιάσονα, η Μίδια έμαθε ότι ο πατέρας της δεν σκόπευε να δώσει το χρυσό μάλο Δέρας και σχεδίαζε μάλιστα να κάψει την Αργό. Τότε ο Ιάσονας διέταξε τους αργοναύτες να καθίσουν στα κουπιά της Αργός και εκείνος μαζί με τη Μίδια και τον Ορφέα, όταν βράδιασε, έτρεξαν στο δάσος του Θεού Άρη. Εκεί η Μίδια έριξε μαγικό υγρό στα μάτια του δράκου που φύλαγε το Δέρας. Ο Ορφέας έπαιξε πολύ γλυκά τη λύρα του και ο δράκος αποκοιμήθηκε. Αμέσως ο Ιάσονας άρπαξε το χρυσό μάλο Δέρας. Έτρεξαν γρήγορα στη θάλασσα, μπήκαν όλοι στην Αργό και έφυγαν από την Κολχίδα. Όταν γύρισαν στην Ιολκό, ο Πελίας δεν κράτησε το λόγο του και δεν έδωσε το θρόνο στον Ιάσονα. Εκείνος παντρεύτηκε τη Μίδια και πήγαν μαζί στην Κόρινθο. Αφιέρωσαν την Αργό στον Ποσειδώνα και για να θυμούνται όλοι την αργοναυτική εκστρατεία, όρισαν να γίνονται εκεί αγώνες προς τιμήν του Ποσειδώνα. Ο Ιάσονας πήγαινε συχνά και καθόταν κοντά στην Αργό. Κάποτε όμως, και ενώ είχε γίνει πια γέρος, έπεσε ένα ξύλο από το κατάρτι της Αργός και τον σκότωσε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε στο επόμενο μάθημα.